πρώτος στόχος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να είναι άλλος από τη διασφάλιση αυτής της ποιοτικής διακυβέρνησης και της ενδυνάμωσης των θεσμών στη χώρα μας. Ξέρουμε τι σημαίνει ποιοτική διακυβέρνηση, ξέρουμε ποιες μεταρρυθμίσεις απαιτούνται, αλλά το σημαντικότερο, ξέρουμε πώς να τις υλοποιήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Διότι αν κάτι μάθαμε, όσοι τουλάχιστον από εμάς είχαμε την τύχη να καθίσουμε σε υπουργικές καρέκλες, είναι ότι μια πραγματική μεταρρύθμιση, ειδικά οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη δημόσια διοίκηση, δεν ξεκινάει με την ψήφιση ενός νόμου. Δεν τελειώνει μάλλον με την ψήφιση ενός νόμου. Τότε ξεκινάει η πραγματική μεταρρύθμιση. Και η υλοποίηση ενός πραγματικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου απαιτεί συνεκτική ομάδα, ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα, αποφασιστικότητα και τη δυνατότητα να μπορείς να εμπλέξεις την ίδια τη δημόσια διοίκηση και να την πείσεις για τη χρησιμότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων. Εμείς λοιπόν ξέρουμε πώς να υλοποιούμε μεταρρυθμίσεις. Από την άλλη, γνωρίζουμε πια ότι υπάρχει και μια σιωπηλή πλειοψηφία στην ίδια την κοινωνία, η οποία στηρίζει μεταρρυθμίσεις που πριν από ορισμένα χρόνια θα έβρισκε αυτή τη σιωπηλή πλειοψηφία απέναντι. Στην πρόταση, παραδείγματος χάρη, θέλουμε ένα μικρότερο αλλά πιο ικανό κράτος και ταυτόχρονα έναν ανταγωνιστικό ιδιωτικό τομέα, σήμερα σε αυτή την πρόταση, με αυτή την πρόταση συμφωνεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έχουμε εξαιρετικά χαμηλής ποιότητας πολιτική διακυβέρνηση. Το μείγμα των μέτρων το οποίο επέλεξε η κυβέρνηση, μέτρα τα οποία θα ψηφιστούν κατά πάσα πιθανότητα αυτό το Σαββατοκύριακο, το μείγμα λοιπόν αυτών των μέτρων είναι αδιέξοδο και απειλεί με περαιτέρω φτωχοποίηση την κοινωνία. Ειδικότερα, το μείγμα αυτών των μέτρων, με έμφαση στους φόρους, είναι ακόμα πιο αδιέξοδο, καθώς την ίδια στιγμή που επιβάλλονται αυξημένοι φόροι, δεν λαμβάνεται στην ουσία κανένα πραγματικό μέτρο για την περιστολή της φοροδιαφυγής. Και το νέο πλέγμα των φορολογικών επιβαρύνσεων είναι απολύτως βέβαιο ότι θα κάμψει περισσότερο την ισχνή εγχώρια κατανάλωση και συνεπώς θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Είναι λοιπόν το συμπέρασμα ξεκάθαρο ότι με μία αναξιόπιστη κυβέρνηση, η οποία δεν πιστεύει σε μεταρρυθμίσεις και αυτές τις οποίες θα ψηφίσει δεν είναι ικανή να τις εφαρμόσει, δεν πρόκειται η Ελλάδα να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει. Προσδεθείτε λοιπόν, προσδεθείτε και μην ετοιμαστείτε για την απογείωση της ελληνικής οικονομίας όπως κάποιοι είχαν προεξοφλήσει, αλλά προσδεθείτε διότι δυστυχώς ξεκινάμε έναν φορολογικό μαραθώνιο με πολλά σκαμπανεβάσματα και δυστυχώς χωρίς προβλέψιμο τερματισμό. Αυτή η κυβέρνηση είναι ικανή να νομοθετήσει οτιδήποτε προκειμένου να παρατείνει την παρουσία της στην εξισία και στην ομή της. Εμείς λοιπόν είμαστε σε θέση και δεσμευόμαστε ότι η πρώτη μας πολιτική προτεραιότητα θα είναι η πρόταση ενός διαφορετικού μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής με στοχευμένες και συγκεκριμένες μειώσεις δαπανών και με μια σταδιακή μείωση όχι μόνο των φορολογικών σελεστών, αλλά και του κόστους των εισφορών που επιβαρύνουν την εργασία. Και είμαστε αποφασισμένοι, διότι μόνο έτσι θα υπάρχει επαρκές κίνητρο στην επιχειρηματικότητα να παραμείνει στη χώρα μας. Είναι πραγματικά αδιανόητο το γεγονός ότι 60 μέρες τώρα η σιδηροδρομική γραμμή, η οποία συνδέει τον Πειραιά και συνολικά τη Βόρεια Ελλάδα με τα βόρεια σύνορά μας, με τα Σκόπια, παραμένει κλειστή. Με αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, υπονομεύεται ουσιαστικά η ελκυστικότητα της Θεσσαλονίκης αλλά και συνολικά της χώρας μας ως κόμβος διαμετακόμισης. Και θέλω με αυτή την ευκαιρία να χαιρετήσω και την πρόσφατη καταγγελία κατά παντός υπευθύνου του Περιφερειάρχη Μακεδονίας, του κ. Τζικώστα, για έναν αποκλεισμό ο οποίος πλήττει ουσιαστικά το διαμετακομιστικό ρόλο της Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται και η αποφασιστική και έγκαιρη υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα. Αλλά εδώ πέρα επιτρέψτε μου, κλείνοντας, μια παρατήρηση. Η δημιουργία της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών, όπως δρομολογείται από το υποψήφιση νομοσχέδιο, συνιστά μια άνευ προηγουμένου απώλεια της εθνικής κυριαρχίας. Ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε ανέκαθεν υπέρμαχη και υποστηρίκτρια των ιδιωτικοποιήσεων. Όμως, η δημιουργία μιας εταιρείας με ζωή 99 έτη, που δεν θα λογοδοτήσει το Εθνικό Κοινοβούλιο,
που θα ελέγχεται ουσιαστικά από ευρωπαϊκούς θεσμούς και η οποία θα διαχειρίζεται, προσέξτε, τη συνολική περιουσία του ελληνικού δημοσίου, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει αποδεκτή από τη Νέα Δημοκρατία. Φαντασιώνονται κάποιοι ότι η Νέα Δημοκρατία θα γίνει το δεκανίκι της χειρότερης κυβέρνησης που είχε γνωρίσει ποτέ ο τόπος. Άλλωστε το έχω πει πολλές φορές και κλείνω με αυτό. Η πολιτική, αγαπητέ Πρόεδρε, δημιούργησε το πρόβλημα. Η πολιτική θα το λύσει. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία σήμερα ζητά εκλογές, αναγνωρίζοντας απόλυτα ότι οι εκλογές έχουν κάποιο κόστος, αντιλαμβανόμενοι όμως ότι το κόστος της παραμονής αυτής της κυβέρνησης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της απομάκρυνσής της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και αναμένω με πολύ ενδιαφέρον τις ερωτήσεις σας.